Τα πιο ξεχωριστά τώρα μελομακάρονα και τα πιο νόστιμα φτιάχτηκαν ή τα εμπνεύστηκαν. Πάμε μαζί στην επόμενη σύνδεση. Με μελομακάρονα κάθομαι, εννοείται. Με μελομακάρονα κάθεσαι. Λοιπόν, περίμενε λίγο γιατί θα καταλάβεις σε τι αναφέρομαι. Φτιάχτηκαν λοιπόν από μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, από τους μαθητές και βέβαια δίπλα τους οι εκπαιδευτικοί που δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να σταθούν στα πόδια τους και στέκονται και μας και έχουν ένα πολύ χειρό μήνυμα ζωής αυτά τα παιδιά προς όλους μας, μας παρέχουν. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν δίπλα τους, πάμε στο Ρέθυμνο, αναφερόμαστε στο ΕΕΚ Ρεθύμνου. Είναι ο κύριος Χάρης Χαρονίτης, ο οποίος είναι καθηγητής, και η κυρία Ρούλα Λόζου, η οποία είναι θεατρολόγος. Να τους καλησπερίσουμε για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για αυτή τη δράση, καθώς η συνταγή, κύριε Χαρονίτη, να ξεκινήσω με εσάς, των παιδιών, των μαθητών, τι περιλαμβάνει? Η συνταγή περιλαμβάνει την κλασική συνταγή για τα μελομακάρονα που κάνουμε αυτές τις μέρες. Περιέχει βέβαια το αλεύρι, αναγκαστικά βάζουμε και λίγη ζάχαρη, χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και μέλι επίσης, καλής ποιότητας, κριτικό. Ναι. Και έτσι, ξέρετε, φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο και υγιεινό γλυκό. Αλλά αυτό το γλυκό, η αλήθεια είναι, κυρία Λόζου, έχει δέσει με μηνύματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, με ευαισθησία, ακριβώς, δύναμη και συμπαράσταση. Ακριβώς, ακριβώς. Ήθελα με ένα βιωματικό τρόπο και με την ενεργή εμπλοκή των μαθητών να δουλέψω μαζί τους αξίες και στάσεις ζωής, οι οποίες θα παραλληλίζονταν τόσο με τα μελομακάρονα, όσο και με τις ημέρες που έρχονται. Ναι. Δούλεψα μαζί με τους μαθητές ήδη, πολύ πριν, όλα ακριβώς αυτά τα στοιχεία που βάλαμε μέσα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα όμορφα μελομακάρονα που είδατε. Νομίζω, κύριε Χαρονίτη, είναι υποχρέωση των εκπαιδευτικών, η αλήθεια είναι, γιατί η εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός τελεί ένα λειτουργήμα, να σταθεί δίπλα σε αυτά τα παιδιά και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις περιόδους και τις συνθήκες. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι γενικότερα εκπαίδευση, αλλά ειδικότερα ειδική εκπαίδευση, ειδική αγωγή. Χρειάζεται αρκετή προσπάθεια και πρώτα απ' όλα βέβαια για να πετύχει κανείς αυτό που σκέφτεται πρέπει να αγαπάει την ειδική αγωγή, πρέπει να αγαπάει το χώρο δηλαδή για να μπορέσει να αποδώσει, γιατί πολλές φορές λαθασμένα όταν δεν γνωρίζουμε την ειδική αγωγή νομίζουμε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν έχουν συναισθήματα, δεν αντιλαμβάνονται. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος και θα ήθελα πραγματικά να το πω και με την ευκαιρία που δείτε μέσα στην εκπομπή σας, ότι τα παιδιά αυτά και πολύ καλά καταλαβαίνουν και συμπάθειες έχουν και αγαπάνε και ερωτεύονται βεβαίως. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι εκτός από τα κλασικά μαγειρικά υλικά που αναφέρουμε συνήθως, βλέπω εδώ πέρα στις σημειώσεις μου 400 γραμμάρια αισιοδοξία, 530 γραμμάρια ελπίδα, 30 γραμμάρια θετική ενέργεια. Η δράση σας βάζει μέσα και τις αισθήσεις, βάζει μέσα τη χαρά, βάζει μέσα το παιχνίδι. Αναφέρετε κάποια πράγματα γι' αυτό. Σωστά, κυρία Λόζου. Ακριβώς. Μέσα του παιχνιδιού ρόλων, μέσα του θεατρικού παιχνιδιού, της παντομίμας, του εκπαιδευτικού δράματος, χρησιμοποιώντας παγωμένες εικόνες, οι μαθητές διδάχθηκαν όλα αυτά και καλέστηκαν να τα αξιοποιήσουν βάζοντάς τα μέσα στη συνταγή μας. Ήξεραν τι ήταν όλα αυτά. Δεν έγιναν τυχαία. Ήταν η συνταγή για μια καλύτερη ζωή και μια καλύτερη ζωή την οποία θα ακολουθήσουν οι ίδιοι, αλλά και θέλουν να τη βγάλουν προς τα έξω και να την ακολουθήσει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι όλο το νόημα. Μάλιστα, αρκεί βέβαια, κύριε Χαρονίτη, και η πολιτεία να σταθεί σύμμαχος στις δικές σας προσπάθειες και στις οικογένειες αυτών των παιδιών και να μην βάζουν εμπόδια, όπως διαχρονικά σε πολλές περιπτώσεις γίνεται. Δυστυχώς αυτό υπάρχει. Ναι, είναι κάπως, όπως το λέτε και εσείς, διαχρονικό και γενικότερο. Ναι, χρειαζόμαστε πάρα πολύ τη βοήθεια. Εμείς ειδικά, μιας και μου δείτε την αφορμή να γκρινιάξω λίγο, εκτηριακά έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα
και αναμένουμε κάποιες λύσεις, οι οποίες αναμένουμε για αρκετό χρονικό διάστημα. Ελπίζω να τελειώνει γρήγορα αυτό το χρονικό διάστημα και να πάμε κάπου καλύτερα. Ξέρετε, είναι πολλές φορές αυτό που λέμε, είναι τα πράγματα που είναι στο χέρι μας και αυτά που δεν είναι στο χέρι μας. Και εσείς με αυτή τη δράση φαντάζομαι ότι και το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό, αλλά και κάνετε αυτά που είναι στο χέρι σας και δίνετε ένα καλό παράδειγμα προς τα παιδιά. Κυρία Λόζου, η επόμενη συνταγή τι θα περιλαμβάνει? Δεν ξεπλήξει. Πολύ ωραία. Σίγουρα πάντως κάτι θα περιλαμβάνει. Να είστε ωραία. Σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εδώ είμαστε να δημοσιοποιήσουμε τα υλικά της επόμενης συνταγής. Είναι υποχρέωσή μας. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας. Αν θέλετε και με παιδιά να το κάνουμε μαζί. Εννοείται, βέβαια. Χαρά μας. Οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά άλλωστε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να δώσουμε το χρόνο του Νικόλα του Φούρνα, να τον αποδεσμεύσουμε για να βρει και τη Μαντινάδα στο τρίτο μέρος. Νόμιζα να το ξεχάσεις, αλλά επιμένεις. Δεν το γλιτώνεις. Λοιπόν, Νικόλα, αποδέσμευση, τα λέμε σε λίγα λεπτά.